Είπα ότι μόνο με τα μπλόκα ακούνε. Και αυτό που είπες, θα κόψουμε τους δρόμους. Μόνο εκεί θα πονέσει. Όπως είχαν κλείσει το 16 το Τελωνείο. Το κατέβαινε το πόρεμα. Και το πετάει. Όπως είχαν κλείσει απάνω το Τελωνείο. Και ήταν τα νίκη σε σειρά. Τα νίκη να είναι 200 τα νίκη. Στην κορυφή να πει όχι τα νίκη. Θα πρέπει να μπουν μέσα. Από λίγο. Εντάξει. Όλοι σωστά τα λέμε. Λοιπόν, όλοι σωστά τα λέμε. Υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες όμως. Πρέπει να τους βλέπουμε για να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Συμφωνώ ότι η δυναμική είναι να κλείσει τον δρόμο. Συμφωνώ ότι να μείνουν οι καταδίκες στο Τελωνείο. Αλλά εμείς δεν έχουμε Τελωνείο. Αφαίρεμε. Έχουμε αυτό το πρόβλημα για εσύ. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε μια δράση εδώ ανάλογη του νομού. Δηλαδή τι θέλω να πω. Θα κλείσουμε συμβολικά τον δρόμο 2 ώρες. Δεν είναι ανάγκη να κλείσουμε τον δρόμο να μην περάσει ο άνθρωπος να πάει από το σπάνδο του στο σπίτι του. Δεν κάνουμε εκεί το κλείσιμο το σωστό εμείς. Αν έχουμε τη δυναμική και μαζευτούν τα τραστέρια, να βγούμε να κλείσουμε την εθνική, να μην κατεβαίνουν εμπορεύματα, να μην ανεβαίνουν εμπορεύματα, στο πράκτη και για να τελειώνουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι. Ας δώσουμε όμως τώρα την αρχή. Εμείς λέμε, ο Αγροτικός Σύλλογος της Μεσίνης, μαζί με τον Καρδινού, την Παρασκευή να κάνει μια παράσταση διαμαρτυρίας σε ΔΕΗ, να δώσει τον τόνο της εκκίνησης των κινητοποιήσεων των αγροτικών, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά που θα δουν να κατέβουν αυτοκινητοπομπή να μας συναντήσουν εδώ. Εμείς να έχουμε κατεβάσει τα αυτά, γιατί έχουμε τη δυναμική και τον τρόπο να πάμε. Να κάνουμε μια καλή παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ, εννοώ δυναμικά, να μην πάμε να τους καηδέψουμε, ούτε να τους δώσουμε ψήφισμα. Να πάμε να την κλείσουμε τη ΔΕΗ μια μέρα. Να πάμε να τους βγάλουμε όλους έξω από εκεί. Να πάμε να πιάσουμε αυτό το πορτιέρι, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, η ΔΕΗ έχει πορτιέρι. Λοιπόν, να πάμε να πιάσουμε το πορτιέρι που λέει εδώ κάνω κουμάντο εδώ και είναι και αυστηρός. Και λέει εδώ κάνω κουμάντο εδώ, ποιος θα μπει και ποιος θα βγει. Και να το πούμε αφού εσύ κάνεις κουμάντο εδώ, του βρίσκει τους λογαριασμούς λέει. Να μην πληρώσει κανένας. Να δούμε αν κάνεις κουμάντο ή δεν κάνεις. Και αμέσως μα κάνεις. Πόσα παίρνεις εδώ, δεν ξέρω. Πόσα παίρνεις εκεί που είσαι μέσα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, εάν εμείς μπορούμε εδώ να μείνουμε έστω και 5 και 10 μηχανήματα στον κινησμό που να δίνουν ένα τόνο ότι είμαστε κάθε μέρα εδώ, ότι είμαστε παρακάτω να μαζευτούν για τα πλαστέρια στις επόμενες μέρες, να προχωρήσουμε σε άλλες κινητοποιήσεις, να σβήξουμε σιγά σιγά όλοι οι σύλλογοι, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Προς το παρόν, δίνουμε την Παρασκευή σαν μέρα εκκίνησης, κατεβάζουμε γραφτές στη ΔΕΗ και στον κινησμό όσα μπορούμε να μείνουμε, να αφήσουμε δηλαδή μια παρακαταθήκη ότι εδώ έχουμε μια βάση, ένα ορμητήριο και από εδώ και πέρα βγάζουμε αποφάσεις πώς θα κινηθούμε το επόμενο 10ήμερο, 15ήμερο, 20ήμερο όσο αντέξουμε, μέχρι να ενωθούμε έτσι να πάμε. Και προτείνω αυτό που λέει ο Παπακώστας. Όταν θα περάσουμε να πάμε μέχρι τη ΔΕΗ, να κάνουμε και στάση έξω από το σούπερ μάρκετ, να κρεμάσουμε και πανό, να βγάλουμε φεγγουολά, να φέρουμε τιμολόγια. Και στη ΔΕΗ να θα προκαλέσω, συγγνώμη, θα προκαλέσω και τα κανάλια να ακούνε μέσα. Να κάνουν ένα τσάφ πόσο πουλάει στα βίδα. Όχι να ακούνε από όσο θεατές. Να πάρουν θέση κι αυτοί. Αλλιώ δεν είναι σε κανένα κανάλι. Και στη ΔΕΗ λογαριασμούς κοντά. Όσοι πληρώνουν αγροτικό ρεύμα και έχουν περσινό και φετινό λογαριασμό, να φέρουν κοντά. Να πάμε στη ΔΕΗ. Έτσι. Όλοι κοντά τους λογαριασμούς δεν είναι ντροπή. Το τι πληρώνουμε δεν είναι ντροπή. Και τη σταφίδα, συμφωνώ με τον Ζαχαρία, τη σταφίδα να τη βάλουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένα, για αυτούς που περιμένουν από τη σταφίδα, είναι μια φιλική βαμιά, εντάξει. Συμφωνώ, αλλά εμείς σαν παραγωγή πρέπει να κοιτάμε και το συμφέρον μας, και να πούμε εδώ τώρα ότι όταν έγινε εδώ απ' έξω η εκδήλωση της Ένωσης,
Το αίτημα των παραγωγών και των αγροτικών συλλόγων το πετάξαν έξω. Να πάρουν ευθύνη τώρα που έχει φτάσει με βάση στα φύλλα ακόμα στην αποθήκη. Γιατί εμεί είχαμε κατασυνομένο αίτημα για τη σταφύλα. Και μα το πετάξαν έξω. Για να του συμφέρει αυτό. Τώρα ξανά λοιπόν η παραγωγή με τα αιτήματα που έχουν για τη σταφύλα να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν δυναμικά για την καλησπέριση με του υπουργού. Έτοιμα δεν έρχεται στον παραγωγό. Μόνο να του πιέζει έρχεται. Πόσα τηλέφωνα και να πάρουμε τον υπουργό για να μα ξαναπάρει, το ίδιο είναι. Και να βγάλουμε συμπεράσματα με ποιου είναι και ποιου δεν είναι η παραγωγή που πήγαν εκεί που πήγαν. Λοιπόν, σταλευτεί. Λοιπόν, καταρχήν συμφωνούμε ότι το έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, είναι αυτό. Άρα συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα. Συμφωνούμε και σε αυτό. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα συζητάμε όλε τι μορφέ και αυτά που θα πάρει. Αυτό πρέπει να κάνουμε εγώ για την οργάνωση. Πώ θα πείσει τον κόσμο να ανοίξει τον δρόμο. Και αυτό έχει από τη συζήτηση έχει εκλείψει νομίζω. Τώρα γίνει επιτροπέ, ποιο θα βγει, πώ θα το οργανώσει με χαρτιά με αυτά. Αυτό είναι. Το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι. Τα αιτήματα συμφωνούμε όλοι και δεν συμφωνούμε μόνο εμεί. Συμφωνούμε πραγματικά και γι' αυτό κατεβαίνουμε μαζί. Και το βασικό, πέρα ότι εμείς έχουμε τη σταφίδα εδώ, οι άλλοι έχουν το καρπούζι, οτιδήποτε, τα κτηνοτροφικά. Τα μισό όλα μέσα, έτσι, τα πάμε όλα μέσα. Τα κοιμάσματα όλα. Αυτό που κάνουμε, κατεβαίνουμε, γιατί κάθε φορά την πατάμε, οι άλλοι λένε ότι είναι κομματικό, είναι αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει κομματικό εδώ. Αυτό δεν ακούω. Εμείς. Ούτε να το συζητάμε. Όχι, με αυτόν τον τρόπο μας πολεμάνε, αυτό είναι όταν συζητάμε. Το κομματικό πέθανε. Άρα λοιπόν, εδώ να πούμε τις μορφές το πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα. Εκεί είναι το πάνω. Δεν έχουμε ακουστεί. Θα μας ευθύνει στον πόη. Το τώρα αν θα κλείσουμε δρόμο. Το τι θα γίνει, θα γίνει επιτροπές. Φέρε τρακτέρια του Χαντελού που δεν τα παίρνει. Και μετά θα δούμε τι θα κάνει. Να έχεις τη δύναμη μπροστά σου. Δίπλα σου. Αυτό είναι σημασία. Ωραία. Από εδώ που φεύγουμε λοιπόν τώρα, εν ώψη της Παρασκευής που είναι η πρώτη μέρα, να δώσουμε τον απόλυτο ραντεβού. Να πούμε ότι την Παρασκευή το πρωί ξεκινάμε και συγκεντρωνόμαστε στο σταθμό 9 η ώρα. Μέχρι τις 10 να έχουμε μαζευτεί, να έχουμε φέρει τρακτέρ, να ξεκινήσουν να έρθει το καθενού να μας βρουν. Να ξεκινήσουμε να πούμε να πάμε για την ΔΕΗ. Δηλαδή, να βγάλει ο Σύλλογος μια ανακοίνωση με όλο τον προγραμματισμό με ώρες. Ταυτόχρονα. Μέχρι την Παρασκευή όμως τι κάνουμε εμείς εδώ. Ειδοποιούμε ο καθένας όποιον έχει κερδίσει. Ο Σύλλογος θα βγάλει ένα πρόγραμμα περιοδιών, ξανά ένα απογεύμα με αφισοκόλληση και ταυτόχρονα προτείνω να δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου. Να καλέσουμε τα κανάλια, να πούμε την Τετάρτη το πρωί και να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου που να μιλήσουμε στα κανάλια να δώσουμε το πρόγραμμα. Ναι. Τι είναι? Α, την αύριο. Αύριο. Α, αύριο. Ναι, αύριο. Αύριο, είναι απόγευμα. Άμα το λαβαίνουμε το πρωί, είναι απόγευμα. Θα πάτε σε αυτό. Α, θα πάνε στο έχουν... Ναι, στο σημείο. Πάμε, την Πέμπτη. Πάμε, την Πέμπτη. Την Πέμπτη το πρωί. Την Πέμπτη το πρωί, λοιπόν, να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου που θα δίνουμε την κινητοποίηση στο ΕΝΕΗ για να το πάσουν και ο κόσμος έξω. Αλλά ταυτόχρονα, κοιτάξτε αν είναι τώρα. Γιατί έχουμε εμπειρία. Όσες αφήσεις και να κολλήσουμε, όσες βόλτες και να κάνουμε, η προσωπική επαφή είναι που μετράει. Άμα δεν φέρνουμε ο καθένας άλλον ένα, δεν γινόμαστε πολύ. Και το τραχτέρ, τόνισε το για το τραχτέρ. Χωρίς τραχτέρ δεν πάω. Δεν κάνουμε τίποτα. Μην ξεχάσουμε το μεταφορικό σύλλογο και το... Αυτό ήθελα να βγει εγώ. Α, κι αυτό, θα κάνουμε κάλεσμα και στον εμπορικό σύλλογο και στο σύλλογο εστίασης της Μεσίνης. Σε όλους, ό,τι έχει Μεσίνη και στους αθλητικούς συλλόγους. Το λέω εγώ το πρωί, το πάω το γάλα, το λέω στον πρόεδρο. Ναι, θα τους κάνουμε και επίσημο, θα τους στείλουμε και να επίσημο, να το πάω επίσημο. Ωραία. Θα το κάνω εγώ. Σωματεία, φορείς, τους πάντες, τους πάντες. Καλούμε να κανείς αδικά ο γραφικός σύλλογος σε διακτήριση. Στήριξε, ζητάμε τη στήριξη των εργαζομένων, των αθλητών, των σωματείων, των χορευτών, των όλων κινείται και λύνεται. Έχουν μέσα σε επαφή αδερφέ και έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι. Μιλάτε μας και είμαστε παρόν. Ναι, δεν λέω για αυτούς μόνος, για τα όλους. Για τον σύλλογο των εμπορικών σου μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Τόσα η ώρα να ξεκινάμε Παρασκευή και συνεχίζουμε να το πούμε. Ναι, εννοείται αυτό, το είπαμε. Θα μείνει μετά, θα μείνει μετά, κάτι με βάση μετά. Βάση εμπόδο. Πότε το πήγαμε τώρα. Παρασκευή πρωί είπαμε. Το υπόμενο να πάμε στο εμπορικό σύλλογο, θα βοηθήσει και ο εμπορικός. Θα το στείλω.
Έχω επικοινωνία με τον Πετρόπουλο. Μου στέλνει αυτό το ξεκινάμε. Ώρα συγκεντρωνόμαστε στο σταθμό μα και δεν έχουμε φύγει. Κάτσε τώρα, κάτσε. Γιατί είχαμε κάνει συγκέντρωση με τον εμπορικό σύνολο. Και είπε εδώ, είμαστε. Μιλάτε με τον εμπορικό. Το πρωί μιλάω ή θα μιλήσει με τον. Θα μιλήσει με τον. Θα του μιλήσει και εσύ. Θα του στείλω και επίσημο. Θα του μιλήσει και εσύ. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε.